Κουβέντα συνεχίστηκε και στη διάρκεια των διαφημίσεων. Θα επανέλθουμε στο ηθικό θέμα που έθεσε ο Γιώργος Κίρτσος. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια εποχή να γεμίζει χώρα, έστω όχι κουλοχέριδες, αυτά τα μηχανήματα όχι του ηλεκτρονικού. Με συγχωρείτε, κύριε Καψή, είναι κουλοχέρης. Δεν είναι κουλοχέρης. Το λέει η διακήρυξη του ΠΑΠ, από ό,τι έχω δει. Δεν έχουν αυτό το μηχάνημα. Δεν έχουν αυτό το χερούλι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό επιτρέψτε εδώ είναι μου... το μηχάνημα, κύριε Καψή. Δώστε μου το εδώ. Αφήστε το. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Αυτό είναι κουλοχέρης. Το μόνο που δεν έχει τη μανιβέλα. Δεν έχει τη μανιβέλα. Επειδή δηλαδή ο νέος. Να το δει η κάμερα. Ο νέος θα πατάει το κουμπάκι αντί να τραβάει το χερούλι, τότε το βαφτίσαμε. Και από κουλοχέρι το παιχνίδι, κάναμε. Πάντως, έχει ερωτήσεις. Έχει μια τεχνική διαδικασία. Δεν είναι μόνο να πατάμε κουμπιά. Ας το δει η κάμερα. Είναι αυτό. Είναι καθαρά παιχνίδι. Όχι, επιτρέψτε μου να πάω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όχι, μισό λεπτό. Να πάμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι παιχνίδι τζόγου. Είναι αυτό. Το μόνο που τα παλιές τεχνολογίες είχαν και μανιβέλα, ενώ τώρα, επειδή έχει προοδεύσει η τεχνολογία, πατάνε κουμπάκια. Αυτή θα πάμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δούμε μισό λεπτό. Αφού πω ότι δεν έχουν καμία σχέση και είναι πολλές οι διαφορές στις οποίες ίσως έχω δυνατότητα να αναφερθώ, μεταξύ του slot machine, του καλούμενου κουλοχέρι και του συγκεκριμένου μηχανήματος βιντεολότο, πρέπει να σας πω ότι στο συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος η προκήρυξη μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ως υποχρεωτικό τύπο παιχνιδιού και τις ερωτήσεις γνώσεων. Ναι. Υπάρχουν είναι πολλές διαφορές. Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης καλύπτεται το εκπαιδευτικό έλλειμμα. Αυτό είναι ανέκδοτο. Έχει χιούμορ τουλάχιστον. Δεν είναι η διαβουκόληση των πολιτών στην οποία επιδίδεστε εσείς. Καλώντας τους διάφορους φορείς να ξεσηκωθούν δίθεν να δίνουν τις διαφορές. Διαφορετικά οι φορείς από εμάς να ξεσηκωθούν. Επειδή έχετε δει εσείς, κύριε Κίρτσο, στην πατρίδα μας που υπάρχει πραγματικά εργασιακή ειρήνη σε αξιοζήλευτο επίπεδο, που έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξη καταπληκτικό ώστε να κερδίζουμε πλούτο, να μπορούμε να τον διανέμουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζετε πολύ καλά, και απαντάτε στην ανεργία των νέων καλά, ότι για πρώτη φορά υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την κοινωνική πολιτική. Ξέρετε σας κάτι, αυτό έχετε το κάποιο πρόβλημα. Εσείς έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα με τους κοψοχέριδες που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και απογοητεύονται μετά. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στο ηθικό θέμα, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα, εάν πρέπει ή όχι. Εσείς έχετε μεγαλύτερο πρόβλημα με τους μακριχέριδες. Ναι, γεμίσει, ναι, κύριε, το τελευταίο διάστημα. Επιτρέψτε μου για μισό, εσείς ξέρετε, για μισό λεπτό. Εσείς ξέρετε, ως κόμμα είσαστε ένας περίεργος πολιτικός οργανισμός. Έχετε ένα χέρι μακρύ και ένα χέρι κοντό. Το μακρύ χέρι φτάνει σε όλους για να τα παίρνει από όλους. Και το κοντό χέρι φτάνει μόνο σε εκείνους που είναι κοντά σας, στους λίγους. Σε αυτά τα συμφέροντα που σας στηρίζουν. Εσείς θα τα για πάρετε, να πάρετε, πάρετε, λοιπόν, θα πάρετε από τους πολίτες. Αυτά τα συμφέροντα υπερασπίζεται σήμερα και είναι απορίας άξιο πώς σε ένα νομοσχέδιο του οποίου το άρθρο που συζητείτε, το άρθρο 15 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι που λέγεται βιντεολότο, βρήκε ευκαιρία ο κύριος Καραμαλής να αναδείξει αυτό το θέμα. Γιατί άραγε και από ποιους υποκινούμε. Υπάρχει μία οσμή σκανδάλου. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Υπάρχει το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει καμία σχέση με υπάρχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ένα ηθικό θέμα και θα ήθελα να ζητήσω το σχόλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης Ευάγγελου Γιαννόπουλου στο θέμα που έθιξε. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Στο θέμα που έθιξε ο Γιώργος Κίρτσος. Είναι εποχή για να γεμίσει χώρα, γιατί ασχέτως του αριθμού, δεν έχει σημασία, θα είναι 50.000. Δεν το έθιξε μόνο ο κύριος Κίρτσος, το έθιξε ο κύριος Κίτσος Στεγόπουλος, έτσι να βοηθήσει το εντάξει, πρόβλημα. Αυτό δεν έχει ίσως τόσο μεγάλη σημασία. Μπορεί υπάρχει έχει, ένα θέμα. Υπάρχει λόγος να γεμίσει η χώρα αυτά τα μηχανήματα, έστω και αν δεν είναι κουλοχέριδες. Μανώλη, να αφήσουμε την αμπελοφιλοσοφία, τη φιλολογία και τη δημαγωγία και να απαντήσουμε απάνω σε πραγματικά γεγονότα. Απάνω σε στοιχεία και σε ντοκουμέντα. Τώρα να λέμε αυτό το παιχνίδι κουλοχέριδες είναι, τι να πω, είναι, θα έλεγε κανείς, ένας θεσμός. Ηλεκτρονικός κουλοχέρι σας καλύπτει. Αφήστε, κύριε Κίρτσο. Ηλεκτρονικός κουλοχέρι. Αφήστε. Γιατί έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας, να το λύσουμε. Πρόβλημα επικοινωνίας έχουμε καλύπτει, διότι φασιστικά. Καλύπτει τα εκπαιδευτικά κενά, κύριος Ρέπας. Με τη βία πάνε να περάσετε μια γραμμή σταθείτε που δεν τρώγεται. Να ακούσουμε την απάντηση. Πάτε να περάσετε μια γραμμή που δεν τρώγεται, δεν περνάει. Τι εδώ είναι το θέμα ανοίχθηκε, το θέμα σας θα συζητηθεί. Ασχολήθηκαν, Μανώλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, προσπαθώ να ακούσω το δικό σας σχόλιο. Υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Με συγχωρείτε. Ασχολήθηκε το Συμβούλιο Επικρατείας. Ασχολήθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ασχολήθηκαν διάσημοι νομικοί. Ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχουν εξεταστεί τα πάντα. Δεν πρόκειται περί κουλοχέριδων. Αυτό είναι μια βαριά, θα έλεγε κανείς, συκοφαντία που αν είναι άντρες. Όποιος νομίζει ασκάνδαλο να κάνει μια μήνυση.
Για να προσδιορίσει. Εγώ δεν λέω αυτά για τη διαχείριση. Αυτά που λέει ο κύριος, με συγχωρείς. Ναι. Με συγχωρείς. Ναι, ναι. Αυτά που λέει ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Να τα προσδιορίσει. Εγώ να τα προσδιορίσει. Με έδειξα και τη φωτογραφία του μηχανήματος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα έχω διαβάσει. Τα έχω διαβάσει. Είστε αδιάβαστος. Με συγχωρείτε, είστε αδιάβαστος. Διότι εδώ υπάρχουν αποφάσεις. Η απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των Πανεπιστημίων, το άρθρο 134 παραδείγματος χάρη. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι ο κουλοκαίρης. Αφήστε, αφήστε. Αυτό εδώ είναι ο κουλοκαίρης. Το άρθρο 134 λέει το εξής. Αυτό εδώ είναι. Πρέπει, αφήστε τώρα τις... Αυτό εδώ είναι μηχάνημα και είναι κουλοχέρης. Να σου πω ότι είσαι αδιάβαστος. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το δικό σας σχόλιο. Είσαι αχαρακτήριστα ακατατόπιστος και δεν ξέρετε τι λέτε. Να σας δείτε μια φωτογραφία. Δεν βγαίνει πέρα, κύριε Σπιλιοτόπουλε. Κύριε Γιαννόπουλε, εγώ θα ήθελα να σχολιάσετε αυτό που είπε ο Κώστας Καραμαλής. Δεν ήξερα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν θα πάω στη συζήτηση όταν ανοίχθη κατά αυτόν τον τρόπο, όπου νομίζουν οι κύριοι. Εδώ είναι ένα θέμα. Εγώ θα ήθελα να αφήξετε. Με συγχωρείτε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Υπάρχει ένα θέμα νομοθεσίας. Απάνω σε αυτή τη νομοθεσία, απάνω σε αυτή τη διακήρυξη, απάνω σε αυτά όλα τα προβλήματα που γεννάει αυτό το θέμα, έχει δοθεί απάντηση εγγραφή. Έχω το κείμενο ολόκληρο εδώ που το ζήτησα από τον κύριο Σελελέ και εκείνον έπρεπε να καλέσετε για να αναπτύξει. Απήντησε σοφότατα, οθότατα και με πολλή διάβγεια και ενάργεια ο κύριος Ρέπας. Απάνω σε αυτά να απαντήσω. Ακούτε τι λέει το 134 που το καπηλεύεται ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Να θέσω εγώ μια άλλη ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Το άρθρο 34. Λοιπόν, αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή και λειτουργία παιχνιδιού μέσω μηχανημάτων με οθόνη. Με οθόνη. Με διακριτικό τίτλο. Ολυμπιακό βιντεολότο με πρώτο σκοπό τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Όταν δώσει αυτό το μηχάνημα ο κ. Πιλιοτόπουλος και γίνει ανάλυση της λειτουργίας του, τότε θα ντρέπεται γιατί μιλάει έτσι. Ξέρετε να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Να μην έχει οθόνη, κύριε Πιλιοτόπουλε, επιτρέψτε μου. Έχετε δει κουλοχέρι. Υπάρχει κουλοχέρι χωρί οθόνη, κύριε Υπουργέ. Όποιο βιντεοπαιχνίδι έχει οθόνη είναι κουλοχέρι. Το όποιο βιντεοπαιχνίδι έχει οθόνη είναι κουλοχέρι. Το δικό σα από τη στιγμή που έχει τζόγο είναι κουλοχέρι. Το βιντεοπαιχνίδι. Κύριε Πιλιοτόπουλε, όλα τα βιντεοπαιχνίδια χρήματα είναι κουλοχέρι. Τα διαδεδομένα μέσω των κομπιούτερ παιχνίδια. Μανώλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω, επιτρέψτε μου, να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση. Είμαι υπουργό τη δικαιοσύνη. Μία ερώτηση. Σα το έδωσα κιόλα, κύριε Ρέπα. Μου επιτρέπετε. Γιατί σα το έχουν προμηθεύσει αυτοί. Διότι δεν θέλω να ξενυχτήσουμε και τον υπουργό δικαιοσύνη. Μία ερώτηση θέλω να σα θέσω. Περιμένω μία μήνυση από του κυρίου να τη στείλω στον εισαγγελέα. Εγώ θέλω μία ερώτηση να σα θέσω. Γιατί δεν το κάνουνε. Ένα σχόλιο. Κύριε, ένα λεπτό κύριε Καψί, αρκετά. Ένα λεπτό. Βάλτε τον κύριο Κίρσο συζητητή τώρα. Βέβαια, ένα λεπτό. Αν επιτρέπετε να διαβάσω. Ποιος είναι ο κύριος Κίρσος, αν τεθεί θέμα προσωπικό, οφείλω να σας πω. Κύριο άρθρο της ελευθεροτυπίας σας καλύπτει. Το κύριο άρθρο της ελευθεροτυπίας, κύριε Γιαννόπουλε, σας καλύπτει. Σας καλύπτει το κύριο άρθρο. Κύριε Υπουργέ. Ελλάς Βέγγας λέει το. Την αποδοκιμάζω. Η εφημερίδα του κυρίου Τεγόπουλου. Την αποδοκιμάζω. Εντάξει. Και λέει ας πούμε για κουλοχέριδες η εφημερίδα του κύριου Τεγόπουλου. Και είναι γαμπρός σας ο κύριος Τεγόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Τα αποδοκιμάζω. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Τον αποδοκιμάζετε. Κύριε Υπουργέ. Να επιστρέψουμε σε πιο ήρεμα νερά. Έχετε και οικογενειακό. Είναι όλοι αδιάβαστοι. Τι είπατε. Εκτός από πολιτικό, λέω, θα αποκτήσετε και οικογενειακό πρόβλημα. Δεν έχω καμία σχέση. Με τον κύριο Τεγόπουλο, αν θέλεις. Ωραία. Καμία σχέση. Καλά. Κύριε Υπουργέ. Κάποια κυρία χθες είπε ότι έχω τη μισή ελευθεροτυπία. Ούτε μια μετοχή δεν έχω. Όσες είχαμε, τις παραδώσαμε κάποια εποχή για να τα βγάλει πέρα. Μάλιστα. Και τον βοήθησα και με δάνεια δικά μου. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, και τα βγάλει πέρα. Περιπτώσει και η ελευθεροτυπία που δεν είναι αυτή επιστρέψουμε... η κυβέρνηση θεωρεί ότι κάνετε λάθος με το θέμα καμία του προσωπικού. Πλατεία λέει. Να το πω χοντρότερα. Μα δεν είναι επιχειρηματολογία. Αυτή βλακεία ο ένας, βλακεία ο άλλος. Μα εσύ δεν λέτε έτσι στον ελληνικό λαό. Γιατί επιστρέφουμε λοιπόν. Δώστε την επιχειρηματολογία. Κύριε Υπουργέ. Έχω ζητήσει επί το προσωπικό το λόγο. Όχι προσωπικό. Σε παρακαλώ, Μανώλη. Ναι, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα τελειώσω. Ναι, ναι. Δεν έχω κανένα λόγο. Έχω ζητήσει επί του προσωπικού. Θα γυρίσουμε. Επί προσωπικού, κύριε Καψί. Επί προσωπικού, κύριε Καψί. Να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Μεγαλύτερη ένοχη. Μεγαλύτερη ένοχη υπεκφυγή. Από τα δίθεν περί δικαιοσύνης δεν έχω ξανακούσει. Είναι η μεγαλύτερη ομολογία ότι κάτι έχουν να κρύψουν. Δεν θα υποδείξουν στην αντιπολίτευση τι θα κάνει. Είσαι και δηλώς, αυτά που θα κάνει, κύριε Καψί, η αντιπολίτευση θα τα δουν.
θα τα δουν τις επόμενες ημέρες. Για ένα πράγμα έχουμε δεσμευτεί. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το σκάνδαλο να προχωρήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κουλοχέρης να εγκατασταθεί στις γειτονιές. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς οι νέοι να δηλητηριαστούμε από το πνεύμα του τζόγου που προσπαθούν να μας διδάσκουν. Τι θα κάνουμε είναι δική μας υπόθεση. Αλλά θα το ευχαριστήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης και να γυρίσουμε. Όχι, δεν τελείωσα, Μανώλη, με συγχωρείτε. Ναι. Κατηγορούμεθα εδώ πέρα από τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Πρέπει να απαντήσω. Τα θέματα είναι γραμμένα όλα. Εγώ τα διάβασα όταν με πήρε στο τηλέφωνο και σου είπα θα βγούμε και σου είπα δεν θέλω διάλογο. Δεν ξέρω γιατί παρεμβίασε αυτή την, ας πούμε, την εκκλησή μου ή την παρακλησή μου. Δεν θέλω πραγμάτων. Διάλογο. Δεν μπορώ να κουβεντιάσω με τον κύριο Κύρσο, παραδείγματος χάρη. Με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο θα μπορούσα να συζητήσω. Με τον κύριο Κύρσο δεν μπορώ να κουβεντιάσω. Εκφράζει άλλες αρχές, άλλες ιδέες. Είναι το πρωτοπαλίκαρο και της Νέας Δημοκρατίας. Όποτε καλά, που μην ξαναγυρίσουμε σε μια προσωπική ακούτε, αντιπαράθεση. Ως υπουργός της δικαιοσύνης, γιατί θα χρειαστεί και να μιλήσω και στην Βουλή. Εγκαλώ ή προκαλώ ή κάνω έκκληση σε οποιονδήποτε. Όλα αυτά τα επιχειρήματα που έχει ο κύριος Σπηλιωτόπουλος, Α, Β, Γ, 15. Με τη λέξη κουλοχέρες να βάλει μέσα, να συντάξει μία μήνυση και να κάνει μήνυση κατά γνώστον. Εάν δεν θέλει να κατονομάσει. Και από εκεί και ύστερα να ασχοληθούν και οι εισαγγελείς. Αλλά στη Βουλή θα γίνει συζήτηση. Εκεί είναι ανοιχτή συνεδρίαση και θα λωθούν όλα. Να γυρίσουμε. Όλα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε είναι πολύ. Όλοι αδιάβαστοι. Όλοι το διάβασα, ξενήξα να το διαβάσω. Για να δούμε πόσο το έχει διαβάσει και ο κύριος Ρέπας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο ηθικό θέμα. 51.000 μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα. Κουλοχέρδες. Γιατί 14 χρόνια, γιατί ηλεκτρονικό, γιατί 51.000 και ξεκινώ την απάντησή μου έτσι. Με τα 14 χρόνια. Ο κύριος Καραμαλής σήμερα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος βεβαίως, μίλησε, το επαναλάβατε εσείς, για 3,5 τρισεκατομμύρια καθαρό κέρδος τα επόμενα 14 χρόνια. Κατά μέτριους υπολογισμούς. Κατά μέτριους υπολογισμούς. Εγώ ρώτησα όμως αν είναι 51.000 τα μηχανήματα. Θα έρθω σε αυτό. Το έθεσε ο κ. Κίρτσος ότι είναι ένας υπερβολικός αριθμός. Ναι, μα και να είναι 55 αυτό διασπορά. Είναι το πρόβλημα. Ωραία, ωραία, κύριε. Ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω να σας φοβίζει η απάντησή μου, γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να την αποφύγετε μου δίνει και αυτή την εντύπωση. Σας προκαλούμε 3,5... να μας δώσετε για να τελειώνουμε ευγνωμονώ, και να λοιπόν, σας ευγνωμονώ. Ολοκληρώστε αυτή την προσφορά με το να δείξετε μια ανοχή. 3,5 δισεκατομμύρια καθαρό κέρδος. 3,5 εκατομμύρια είναι μισό κοινοτικό πλαίσιο στήριξη. Είναι 3-4... Βέβαια, γι' αυτό μιλάμε. Προϋπολογισμοί προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Πολύ σωστά το καταλάβατε. Ο κύριος Καραμαλής, θα δείτε πόσο έξω έχει πέσει στους αριθμητικούς υπολογισμούς του, λέει ότι κατέληξε σε αυτόν τον υπολογισμό, που δεν είναι αυθαίρετος, δεν τον βγάζετε εσείς ή εγώ, λέει από το νου, επιλέξτε, διαβάζω, βάσει των αποδόσεων που έχουν οι υφιστάμενοι, οι υπάρχοντες κουλοχέριδες στα καζίνο, και μάλιστα με πολύ μεγάλη επίοικια, δηλαδή πολύ λιτή επίοικη μετριοπαθή προσέγγιση. Ο κύριος Καραμαλής έκανε αυτόν τον υπολογισμό απευθυνόμενος σε αυτούς τους επιχειρηματίες των καζίνων, από τους οποίους πήρε πληροφορίες. Είναι αυτοί που προμήθευσαν τα ανάλογα φωτογραφικά υλικά και τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, τα οποία μας επιδεικνύει υπερηφάνως. Όμως ο κύριος Καραμαλής ξεχνάει κάτι, και εσείς επίσης, ότι στα μηχανήματα αυτά τα οποία λειτουργούν στα καζίνο σε άλλες λέσχες, η απόδοση κερδών επί των στοιχηματιζομένων συνολικών ποσών στους παίκτες δεν ξεπερνά ένα μικρό ποστό του 20%. Ενώ με το προεδρικό διάταγμα 178 άρθρο 4 που με έχουμε καταρτήσει, προβλέπεται ότι τα κέρδη τα οποία θα δίδονται στους παίκτες θα είναι κατελάχιστο 80% μέχρι 95%. Και γι' αυτό είπα πριν όσον αφορά την οικονομική προσφορά, το ποσοστό αυτό θα είναι ένα στοιχείο που θα αποτελέσει και κριτήριο. Το ίδιο ισχύει και στα χρόνια. 14 χρόνια. 14 χρόνια ηλεκτρονικό. 80-90%. Ένα λεπτάκι να σα απαντήσω. Προκειμένου να μην 80-90% είναι οι πιθανότητες και στα καζίνο. Αλλά όποιος παίζει 10 φορές, το 80-90% μειώνεται σταδιακά και έτσι χάνει και τα λεφτά του. Ωραία, ενδιαφέρει ο αριθμός. Τον καζίνο. 50.000-40.000. Τη λογική των καζίνων την οποία μέμφεται ο κύριος Ρέπας θέλει να τη μεταφέρει στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν τη μέμφομαι με την θέλετε να κάνετε την Ελλάδα. Έτσι, να δούμε επιτέλους ποιος εκπροσωπεί τον τζόγο και ποιος όχι. Δραστηριότητα. Αυτό που είπατε είναι η κοινικότερη ομολογία εκπροσώπησης τζόγου. Δεν μέμφομαι εκείνους που αναπτύσσουν μια νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ δεν θα κατηγορήσουμε οποιουσδήποτε αναπτύσσουν νομίμως επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
σε μια χώρα η οποία είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως το οποίο αναφέρω είναι τούτο. Ότι όλους αυτούς τους εκπροσωπεί και τους εκφράζει με τη σημερινή στάση του ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. 50.000 μηχανήματα και μιλώ για αυτούς. Μιλώ για αυτούς. Έρχεται. Μιλώ για αυτούς που αρπαζουν την Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνίων Ελλάδος.